Alors je mesure tous les problèmes de la Méditerranée. Συνειδητοποιώ λοιπόν τα προβλήματα της Μεσογείου. Dans la Méditerranée, il y a Chypre. Και στη Μεσόγειο υπάρχει και η Κύπρος. Il est temps que tombe enfin Ήρθε η ώρα le mur de Nicosie. Να πέσει ο τείχος της Λευκωσίας. C'est le vœu que je forme ici. Tout le monde s'est réjoui de la chute du mur de Berlin. Μια ευχή. Eh bien, on ne peut pas se réjouir du mur de Nicosie. Δεν μπορεί κανείς να χαίρεται ενώ ακόμα υπάρχει ο τείχος της Λευκωσίας. La France mettra tout son poids, notamment. Θα ήθελα λοιπόν να σας διαβεβαιώσω, η Γαλλία θα κάνει ό,τι μπορεί στα πλαίσια του Συμβουλίου των Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, έτσι ώστε οι σημερινές πρωτοβουλίες να προχωρήσουν. Σήμερα οι διαπραγματεύσεις ξαναρχίζουν με μια καινούρια ελπίδα. Και πραγματικά χαιρετίζω τους ηγέτες της Κύπρου και τους ενθαρρύνω να συνεχίσουν με ένα μοναδικό στόχο τις προσπάθειές τους, την επανένωση της Κύπρου με τρόπο δίκαιο και βιώσιμο. Η Κύπρος ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οικογένεια της Ευρώπης. Ξέρω βέβαια ότι η σχέση της Ευρώπης με την Τουρκία πρέπει να αντιμετωπιστούν με ευθύνη. Θεωρώ την Τουρκία μεγάλη χώρα, μεγάλο λαό, με την οποία η Γαλλία έχει ιστορικούς δεσμούς, τους οποίους θέλω να διατηρήσουμε. Τίθεται το ζήτημα της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τα μέσα της δεκαετίας του 60, ξεκίνησαν οι συζητήσεις χωρίς απάντηση. Άρα δεν είναι απλό το θέμα. Η θέση μου σε αυτό το ζήτημα είναι σαφής, είναι γνωστή και δεν έχει αλλάξει. Είμαι πεπισμένος ότι μια σχέση σύνδεσης στενή είναι η καλύτερη απάντηση και για την Ευρώπη και για την Τουρκία. Γνωρίζω όμως ότι οι άλλοι έχουν διαφορετικές απόψεις. Τις σέβομαι. Ξέρω επίσης Le sujet est sensible. Ότι είναι λεπτό το θέμα complexe. Στην Ελλάδα. Que sans doute même, au sein de chacun d'entre vous, ο καθένας από εσάς il peut y avoir, compte μπορεί tenu de ce que sont l'histoire et la géographie des sentiments litigés. Και για την γεωγραφία. Je sais également qu'il y a ce qu'on dit. Αντιφατικά συναισθήματα. Qu'il y a parfois ce qu'on pense. Ξέρω επίσης que parfois ce qu'on dit n'est pas exactement ce qu'on pense. Πολλές φορές Αλλά σκεφτόμαστε ότι υπάρχει η καρδιά και ότι υπάρχει και η λογική και ότι άλλα νιώθουμε με την καρδιά μας και άλλα λέμε πολλές φορές με τη λογική μας. Καταλαβαίνω την ελληνική κοινωνία όχι μόνο επειδή ο παππούς μου ήταν Έλληνας. Γι' αυτό και μπορώ να μοιραστώ αυτά τα αντιμαχόμενα αισθήματα. Devant le Parlement hellénique, Εδώ λοιπόν, son semestre de présidence, μπροστά στην Βουλή των Ελλήνων, θέλω να πω ότι η Γαλλία θα σεβαστεί με αμεροληψία τις απόψεις όλων κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της. Αυτός είναι ο ρόλος της Προεδρίας και θα τον τηρήσω κατά γράμμα. Για τα Βαλκάνια, η σταθεροποίηση αυτής της περιοχής είναι ένας σοβαρός στόχος για όλη την Ευρώπη. Η Ελλάδα ζει ένα σημαντικό ρόλο σε αυτή την περιοχή. Eh bien, la France, comme la Grèce, est convaincue que les Balkans ont besoin d'une perspective européenne. Πιστεύω ότι πραγματικά τα Βαλκάνια έχουν μια ευρωπαϊκή προοπτική. Πρέπει να εκφράσουμε με νέα δυναμική αυτή την υπόσχεση Ευρώπης στα Βαλκάνια. Η Ευρώπη πρέπει να δείξει άνοιγμα και τα Βαλκάνια προσπάθεια μεταρρύθμισης. Και αυτό το λέω για όλες τις χώρες των Βαλκανίων που όταν γίνουν δημοκρατικές χώρες και όταν προοδεύσουν θα γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά την πρώην δημοκρατία της
Μακεδονία και η Γαλλία και η Ελλάδα θέλουν η χώρα αυτή να πλησιάσουν το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση εν ευθέτω χρόνο. Θέλω να πω όμως ότι το θέμα του ονόματος πρέπει να ρυθμιστεί πριν από κάθε προσχώρηση. Η αλληλεγγύη της Γαλλίας προς την Ελλάδα υπάρχει και θα παραμείνει. Είπα στον Πρωθυπουργό ότι η θέση της Ελλάδας είναι νόμιμη, υπεύθυνη, ανοιχτή σε διάλογο. Και ελπίζουμε η κυβέρνηση των Σκοπίων και η Ελλάδα να βρουν υπό την αιγίδα των ΗΠΑ ένα συμβιβασμό για το όνομα. Θέλω να ξέρετε ότι εμείς επιλέξαμε την Ελλάδα και δεν θα αλλάξουμε θέση. De la même façon, il nous semble raisonnable de dire à la Serbie, après les difficultés que ce pays a rencontrées sur les 30 dernières années, que la perspective d'une adhésion de la Serbie à l'Europe est une perspective non seulement raisonnable, mais souhaitable. Την οποία την ευχόμαστε. Η γαλλική προεδρία θα κάνει ό,τι μπορεί έτσι ώστε να προσφέρει στην Σερβία μια ευρωπαϊκή προοπτική την οποία της αξίζει. Δεν θέλουμε να αφήσουμε έξω την Ευρώπη ένα τμήμα της οικογένειάς μας. Δεν θέλουμε να καταδικάσουμε τη Σερβία να παραμείνει έξω από την ευρωπαϊκή οικογένεια. Mesdames et messieurs, pour terminer, je voudrais dire que la Grèce et la France ce ne sont pas seulement des lieux sublimes. Η Ελλάδα και η Γαλλία δεν είναι απλώς όμορφες χώρες, υπέροχες τοποθεσίες. Που γοητεύουν τους Γάλλους, παραδείγματος χάρη. Ce ne sont pas seulement les mythes fondateurs de la civilisation européenne, d'Icare à Prométhée. Ce ne sont pas seulement ces combats pour la liberté que nous avons menés ensemble. Durant deux siècles, la France, c'est une alliée pour la Grèce, Γαλλία, fraternelle, et je le dis ici, indéfectible. Και είναι ένας αδελφικός la nouvelle alliance franco-grecque για την Ελλάδα. Η doit développer cette relation exceptionnelle. Θα πρέπει να βασιστεί σε une relation fondée sur une proximité culturelle sans égale. Πολύ κοντά όσον une αφορά relation fondée sur l'intimité même de nos deux peuples. Έχουμε στενούς οικογενειακούς nombre de familles ont des origines grecques. Πόσες οικογένειες στην Γαλλία δεν έχουν ελληνικές ριζές? Και όχι μόνο από τη Θεσσαλονίκη. Même si quand même, Thessalonique c'est spécial. Βέβαια, η Θεσσαλονίκη